Αγγλικής Μεσογείου. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζει εκτίμηση για την ενημέρωση που έτυχε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με την επιστολή του στις 14 του περασμένου Μαΐου για την άτυπη διάσκεψη στη Γενέβη και εκφράζει την ξεκάθαρη θέση για επανένωση της Κύπρου στη βάση της Διζωνικής Δικαινοτικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Χαιρετίζει εξάλλου τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για εξέβρεση κοινού εδάφους για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Σημαντικότατη αναφορά γίνεται στο θέμα της αμοχώς του από τον πρόεδρο Biden και αναφέρει συγκεκριμένα ότι της ΗΠΑ της ανησυχεί η μονομερής απόφαση των Τουρκοκυπρίων με τη στήριξη της Τουρκίας για άνοιγμα μέρους των Βαρουσίων τον Οκτώβριο του 2020. Ο πρόεδρος Biden αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κάλεσαν και θα συνεχίσουν να καλούν για να αναστραφεί αυτή η απόφαση της τουρκικής πλευράς και θα αποθαρρύνουν, όπως χαρακτηριστικά τονίζει, περαιτέρω προκλητικές ενέργειες. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει στη συνέχεια ότι η κυβέρνηση του θα συνεχίσει να ενθαρρύνει για επικοδομητική τουρκική συμμετοχή στον επόμενο γύρο των συνομιλιών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Καταλήγοντας, ο πρόεδρος Biden εκφράζει την επιθυμία του σύντομα να συνεχίσει τις συζητήσεις του με τον πρόεδρο Αναστασιάδη για τα πολλά θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Σε